μέσω του ΟΜΕΚΑ, ο εκπρόσωπος του συνδέσμου τους. 11 αντιστατιστικά μέτρα για τον ΑΚΑΜΑ ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα όσα παίρνουν οι επηρεαζόμενες κοινότητες σε εφαρμογή του τοπικού σχέδιου από την 1η Σεπτεμβρίου. Ασταγώς παραμένει για τρίτη μέρα η χλώρακα υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι έντονη, με τα μέλη της δύναμης να πραγματοποιούν όλο το βράδυ ελέγχους. Την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών σε σχέση με τους χειρισμούς της αστυνομίας. Υπό αστυνομικό κλειό παραμένει χλώρακα την ώρα που στην περιοχή επικρατεί ανήσυχη ηρεμία. Χθες βράδυ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν την περιοχή και ήταν πανέτοιμες να επέμβουν για να αποτρέψουν νέα επεισόδια. Οι περιπολίες και οι έλεγχοι ήταν διαρκείς και κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν συνολικά για έλεγχο 150 οχήματα. Από τους ελέγχους συνελήφθησαν 5 πρόσωπα για κατοχή ναρκωτικών ή επιθετικών οργάνων, ενώ καταγγέλθηκαν άλλοι 3 οδηγοί που εντοπίστηκαν θετικοί σε έλεγχο ναρκοτεστ. Οι 4 από τους 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία θα βρίσκεται εκεί παρούσα μέχρι να απαμπληθεί εντελώς το πρόβλημα το οποίο παρατηρείται και τα θέματα τα οποία ενδεχομένως να προκύπτουν. Σίγουρα το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας θα τροποποιείται ανάλογα και με τις πληροφορίες που θα έρχονται κοντά μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, διαμήνυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην μπορούν να ξαναδούμε τέτοια περιστατικά ή τέτοιες εικόνες όπως είχαμε τις τελευταίες μέρες. Όλα τα πλάνα επιχειρήσεων να αξιολογούνται διαρκώς και εκεί που μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν αδυναμίες, οι ευθύνες θα αποδοθούν. Σε θέση άμυνας βρίσκεται αστυνομία από χθες μετά και τα όσα εκτυλίχθηκαν με τον 47χρονο Σύρο, ο οποίος παρακάθισε σε σύσκεψη με τον αρχηγό της αστυνομίας και την Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ εκκρεμούσαν εις βάρος του 2 εντάλματα σύλληψης. Όταν διευθετήθηκε αυτή η συνάντηση, διευθετήθηκε με άλλα 2 πρόσωπα, αλλοδαπή συγκεκριμένα, που θα έπρεπε να μεταβούν σε αυτή τη συνάντηση. Μετέβηκε και αυτός ο 47χρονος μαζί με τους άλλους 2. Οπότε όταν έγινε αντιληπτό, όταν κατέφθασε στην αστυνομική διεύθυνση ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο και αναγνωρίστηκε πλέον ότι πρόκειται για αυτό, αυτός ενημερώθηκε. Σήμερα κατά την προσαγωγή του Σύρου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου υποβλήθηκε έτοιμα κράτησής του με την απόφαση να αναμένεται αύριο το πρωί. Ενώ νέος άλλος προκλήθηκε από φωτογραφία που δημοσιεύθηκε.